Στρατιωτικό δικαστήριο στη Μισράτα εξέδωσε ερήμην θανατική ποινή κατά του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ, βάζοντα φωτιά στι εκλογέ τη 24η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα λιβικά μέσα ενημέρωση. Η Μισράτα είναι πόλη που ανήκει στι τουρκόφιλε λιβικέ δυνάμει, δηλαδή ελέγχεται από το καθεστώ τη Τρίπολη και όχι του Τονπρούκ, όπου εδράζουν οι δυνάμει του Χαλίφα Χάφταρ. Συνεπώ, πίσω από τη θανατική ποινή βρίσκεται δάκτυλο τη Άγκυρα, η οποία δεν θέλει με τίποτε ο Χαλίφα Χάφταρ να κερδίσει τι εκλογέ, αφού έχει ισχυρό ρεύμα ανάμεσα στον λιβικό λαό. Η ποινή περιέλαμβανε και άλλου στρατιωτικού οι οποίοι ανήκαν στην παράταξη του Χαλίφα Χάφταρ. Η στρατιωτική εισαγγελία ανακοίνωσε την ποινή αφού κατηγόρησε τον Χαλίφα Χάφταρ ότι βομβάρδισε την έδρα του κολεγίου Αεράμινα στην πόλη και τη συνακόλουθη δολοφονία ενό από του στρατιώτε του κολεγίου. Σύμφωνα με το κανάλι Λίμπη Αλαχράρ, παράλληλα επιβεβαίωσε επίση ότι η ποινή θα εκτελεστεί βάσει του άρθρου 92 του κώδικα στρατιωτική ποινική δικονομία. Ο στρατηγό είχε ανακοινώσει νωρίτερα την υποψηφιότητά του για τι προεδρικέ εκλογέ στη Λιβύη στις 16 Νοεμβρίου. Αυτό που θέλουν να πετύχουν οι φιλότουρκες δυνάμεις στη Λιβύη είναι να αναγκάσουν το χαλίφα Χάφταρ να αποσύρει την υποψηφιότητά του.